κοινωνική γλωσσή εμπνέει και τη μόδα. Το νέο αίμα της μόδας θέλει να επιδείξει τις πράσινες διαθέσεις του. Τα ρούχα από ανακυκλωμένα υλικά δεν είναι η λύση στο πρόβλημα της μόλυνσης του πλανήτη. Είναι όμως ένα μικρό βήμα προς ένα καθαρότερο περιβάλλον. Η μόδα που ράβεται μέσα από προϊόντα ανακύκλωσης είναι η νέα ιδέα, η νέα τάση αυτών που λατρεύουν τη φύση και τη μόδα. Ρούχα, τσάντες και αξεσουάρ από ανακυκλωμένα υλικά κυκλοφορούν πλέον με μεγάλη επιτυχία στην αγορά και αποδεικνύουν ότι τίποτα δεν χρειάζεται να πηγαίνει χαμένο. Η επίδειξη μόδας πραγματοποιείται στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του κλάδου Οικιακής Οικονομίας Αγωγής Υγείας που θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο της ανάληψης της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την Κυπριακή Δημοκρατία. Μαθητές σχεδιαστές ενώνουν τις δυνάμεις τους παρουσιάζοντας πρωτότυπες δημιουργίες που γέννησε η φαντασία τους με γνώμονα τη χρήση υλικών που είναι φιλικά προς το περιβάλλον ή προέρχονται από μεταποίηση. Παλιές εφημερίδες, πλαστικές σακούλες, παλιά CD και καπάκια από μπουκάλια αναψυκτικών είναι μερικά από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Αρχίζουμε την απόψινή μας εκδήλωση με χαιρετισμό από τον Διευθυντή του Σχολείου, κύριο Χάρη Σαπουτή. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Αντιδήμαρχε του Δήμου Λεμεσού, αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ύψωνα, αγαπητέ Πρόεδρε της Σχολικής Εφορίας Ύψωνα, αγαπητέ Πρόεδρε και μέλη του Συνδέμου Γονέων, αγαπητοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΙΚΑΦ και της Green Thought, αγαπητοί γονείς, κυρίες και κύριοι. Η οικολογία με την ανακύκλωση και ο αλτρουισμός με τον εθελοντισμό συναντούν απόψε όλοι μαζί τη μόδα, την επίδειξη ρούχων και επίπλων που οργανώνει το γυμνάσιό μας, το γυμνάσιο του Ύψωνα. Σε λίγη ώρα θα παρελάσουν μπροστά σας ρούχα από ανακυκλωμένα υλικά όπως χαρτί, ύφασμα, μέταλλο και πλαστικό, συγκεντρωμένα μέσα από ένα ευρύ φάσμα καταναλωτικών αγαθών. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας και στα πλαίσια του δεύτερου στόχου της χρονιάς. Η Κύπρος στην Ευρώπη και των πολιτιστικών εκδηλώσεων με την ευκαιρία της ανάληψης της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα με έρευνα, αγαπητοί μου, του προγράμματος PISA του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, το σχολείο είναι η βασική πηγή γνώσης και πληροφόρησης των μαθητών για τα διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα που μας απασχολούν έντονα στις μέρες μας. Περίπου μόνο ένα στους πέντε μαθητές γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα του περιβάλλοντος. Σχεδόν σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα το περιβάλλον δεν αποτελεί ξεχωριστό μάθημα, αλλά εντάσσεται σε διάφορους ομίλους και δραστηριότητες ή προγράμματα όπως οικολογικά σχολεία και νέα δημοσιογράφη και το περιβάλλον. Η αξία επομένως της προσπάθειας αυτής είναι πολύ μεγάλη, αφού πήραν έναν από τα καλύτερα μαθήματα που θα τους μείνουν αξέχαστα, ενώ τα ωφέλη που θα αποκομίσουν οι μαθητές μας είναι πάρα πολλά. Συγκεκριμένα οι μαθητές, ανάμεσα στα άλλα, κατάφεραν να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, να αναγνωρίσουν την αξία της συνεργασίας και της συλλογικότητας, αλλά και της αυτενέργειας και κυρίως να ευαισθητοποιηθούν για τα διάφορα περιβαλλοντικά θέματα και ειδικά της ανακύκλωσης, που αποτελεί έναν από τους πιο πρακτικούς τρόπους υλοποίησης της προστασίας του περιβάλλοντος. Θα ευαισθητοποιηθούν επίσης σε θέματα εθελοντισμού και προσφοράς με την ανάπτυξη και του Παγκύπρου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φύλων, στον οποίο θα προσφέρουν τα καθαρά έσοδα, με τη συμβολική τιμή που καθορίσαμε στην πρόσκληση, αλλά και με την ανάγκη εθελοντική δουλειά, όπως αυτή προσφέρθηκε από τις καθηγήτριες, τους μαθητές και από το Σύνδεσμο Γονέων, αν θέλουμε να σώσουμε την κοινωνία και τον πλανήτη που ζούμε. Όμως ωφέλη θα προκύψει και για μας, πέρα από τη χαρά και τον ενθουσιασμό που θα νιώσουμε μέσα από τις δημιουργίες των μαθητών μας, αφού και εμείς οι μεγαλύτεροι χρειάζεται να προβληματιστούμε και να ευαισθητοποιηθούμε περισσότερο στα θέματα του περιβάλλοντος και της ανακύκλωσης. Στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσω όσους μας βοήθησαν για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε εκτός σχολείου αυτή την εκδήλωση και εννοώ τους χορηγούς μας,
της ΠΕΥΠΣΟΝ Αλόφου, την νέα υπεραγορά Παπαντονίου στον Ύψονα, που μας παραχώρησε τα αλμυρά για τη δεξίωση που θα ακολουθήσει στο τέλος, την Greek Talk, το πρατήριο βενζίνης Λουκόιλ Ύψονα, την Ακαδημία Κομμωτικής Queens που επιμελήθηκε το μακιγιάζ και τα χτερίσματα των μαθητριών και των μαθητών, φαντάζομαι, την εταιρεία Κυριάκος Πουγιούκας Λίμιτεντ, την Αθλομανία Sports Ύψονα, το Σύνδεμο Γονέων και Κηδεμόνων και ιδιαίτερα τον πρόεδρο τον κύριο Άριστον Αριστίδου που μας συμπαραστάθηκε και έτρεξε πάρα πολύ. Επίσης, ευχαριστίες. Οφείλουμε σε αυτούς που μας βοήθησαν ποικιλότροπα, όπως είναι ο Δήμος Λεμεσού, η Σχολική Εφορία Ύψονα, η Χορηγία Επικοινωνίας που είναι η Εβδομαδιαία Εφημερίδα Λεμεσός και η τηλεόραση Capital TV, το τυπογραφείο Πλάνο Πριν, τον Καλλιτεχνικό Σύμβουλο Γιαννάκη Γιαννάκη και φυσικά την παρουσιάστριά μας και αγαπημένη ηθοποιό της χρονιάς του 2010, Μαρία Ιωάννου. Δεν ξέρω εγώ αν έκλειψα την, αλλά ήταν δηλωμένο στο πρόγραμμα. Δεν έχω κλέψει την έκπληξη. Και μια και μιλάμε για έκπληξη, μας έκαμε ο κύριος Άριστος στην έκπληξη, είναι εδώ έχουμε μαζί μας τον αγαπημένο ηθοποιό, τον Έλληνα ηθοποιό, τον κύριο Στάθη Ψάρκου. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τις καθηγήτριές μας, την κυρία Μαρίνα Στέλιου και την Γιάννα Δημητρίου, που είχαν τη μεγαλύτερη ευθύνη που οργάνωσαν και ετοίμασαν όλα αυτά που θα δούμε, αλλά και τους μαθητές και τις μαθήτριές μας, που κατέβαλαν μεγάλο κόπο και αφιέρωσαν πολύ χρόνο για να γίνει πραγματικότητα η απόψινή εκδήλωση. Αφαιθείτε τώρα στον κόσμο της μόδας και της οικολογίας και κρίνετε μας με ποιήτια, γιατί ο στόχος μας δεν είναι να βγάλουμε επαγγελματίες, σχεδιαστές μόδας ή μοντέλα, αλλά να δεσμευτούμε πάνω στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος. Αλλά μην παραξενευτείτε στο μέλλον αν ακούσετε ότι στον Ύψονα ζουν και δημιουργούν οι καλύτερες σχεδιαστές μόδας και τα περισσότερα μοντέλα της Κύπρου. Μετά από αυτά που θα δείτε στη συνέχεια, φυσικά θα καταλήξετε σε αυτό το συμπέρασμα, είμαι σίγουρος. Σας ευχαριστώ όλους που μας θυμάτε ακόμα μια φορά με την παρουσία σας. Και η οικολογική γραβάτα που βγάλανε οι μαθητές. Για ένα σύντομο χαιρετισμό, καλώ τον πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων, κύριο Άριστο Αριστίδη. Να ξεκινήσω, θα ήθελα να καλωσορίσω πράγματι το πιο γνωστό κωμικό του ελληνικού κινηματογράφου. Να τον καλωσορίσω στην Κύπρο, αγαπητέ Στάθη Ψάρτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ να σημάς ιδιαίτερα που βρίσκεσαι μαζί μας μόνο και μόνο ο στόχος της εκδήλωσής μας που είναι για τους καρκινομαθείς, το οποίο θα αναφέρω σε λίγο. Ευχαριστούμε, αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας και τη Δήμητρα της Σεργίου, την οποία θα τη δείτε σε λίγο, τη Star Κύπρος του 2007, η οποία θα ξεκινήσει την επίδειξη μόδας. Εντύμη, αγαπητοί φίλοι, βουλευτές, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση που ομολογμένως είναι πρωτότυπη. Η δραστηριοποίηση και η δημιουργικότητα των μαθητών, όπως η επίδειξη μόδας που θα παρακολουθήσουμε, είναι μια ξεχωριστή εκδήλωση, που στόχο έχει να αναδείξει το σχολείο που τολμά, που καινοτομεί, που προχωρά μπροστά, υποστηρίζοντας τη δημιουργικότητα και την καλλιτεχνική έκφραση. Το σημαντικότερο όμως είναι η καλλιέργεια περιβαλλοντική συνείδηση των μαθητών μας, αποκτώντας θετική στάση για την ανακύκλωση. Με ανακυκλώσιμα υλικά, οι μαθητές και οι μαθήτριες πρόβαλαν τη δημιουργικότητά τους με καινοτόμους τρόπους και το αποτέλεσμα θα το απολαύσετε σε λίγο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε στην καθηγήτρια της οικιακής οικονομίας, κυρία Μαρίνα Στέγιου, η οποία καλλιέργησε στους μαθητές θετική στάση για την ανακύκλωση
ενέπνευσε τη δημιουργικότητά τους και εργάστηκε με υπομονή μαζί τους αμέτρητες ώρες για τη σημερινή παρουσίαση. Επίσης, ευχαριστούμε τον Διευθυντή του Σχολείου και την κυρία Γιάννα Δημητρίου που βοήθησαν στην πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης. Να ευχηθώ όπως και στο μέλλον να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις γιατί καλλιεργούν δεξιότητες και προβάλλουν τα ταλέντα των παιδιών μας. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη του Παγκύπριου Σύνδεσμου Καρκινοπαθών και Φύλων. Ολοκληρώνοντας, συγχαίρω όλες τις εταιρείες και χορηγούς που στα πλαίσια της κοινωνικής τους προσφοράς στήριξαν τη σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους εσάς που με την παρουσία σας συμβάλλετε στην επιτυχία της. Με τη δική σας βοήθεια μπορούμε να δώσουμε ελπίδα στους πάσχοντες συνανθρώπους μας. Μπορούμε να χτίσουμε έναν καλύτερο μέλλον δίνοντας πρακτική βοήθεια στους ανθρώπους που τη χρειάζονται. Ο Σύνδεσμος Καρκινοπαθών μπορεί να το πετύχει αυτό εάν όλοι εμείς σταθούμε συμπαραστάτες στον αγώνα του. Εύχομαι καλή νύχτα απόψε να απολαύσετε τα παιδιά μας. Εύχομαι καλό καλοκαίρι και εύχομαι ο σκοπός ο οποίος ξεκίνησε να τον υλοποιήσουμε και νομίζω ότι έχουμε πετύχει μόνο με την παρουσία τη δική σας θα δώσουν στα παιδιά μας έτσι μια ευχάριστη νότα βλέποντας σας εδώ και όπως είπε και ο κύριος Χάρης θα εκπλαγείτε οι πράγματι για αυτά που θα δείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα έσοδα από την εκδήλωση θα προσφερθούν στο Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φύλων. Εκ μέρους του Συνδέσμου θα απευθύνει χαιρετισμό υπεύθυνη Λεμεσού, κυρία Σπυρούλα Αργυρίου. Έντιμοι κύριοι βουλευτές, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Εκ μέρους του Παγκυπρίου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φύλων, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για αυτή την πρωτοβουλία από το Γυμνάσιο Νίξωνα. Ευχαριστώ τον Διευθυντή του Σχολείου κ. Χάρη Σιακουτή και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων κ. Άριστον Αριστίδου για την ευγενική χειρονομία να εισφέρουν τα καθαρά έσοδα από τη σημερινή εκδήλωση στον Πασιτάδο. Επίσης, συγχαίρω τις καθηγήτριες Μαρίνα Στέλιου και Γιάννα Δημητρίου για τη δημιουργία των μοντέλων με ανακυκλωμένα υλικά. Ευχαριστώ επίσης την ηθοποιό Μαρία Ιωάννου για την παρουσίαση της εκδήλωσης. Ο ΠΑΣΙΚΑΦ σας χρειάζεται όλους δίπλα του για να προχωρήσει στην υλοποίηση του νέου οράματος. Μια κοινωνία απειλαγμένη από την ασθένεια του καρκίνου. Μέχρι το όραμά μας να γίνει πραγματικότητα, στόχος μας είναι να παραμείνουμε νικητές στη ζωή. Νικητές στην πρόληψη, με τη δημιουργία κουλτούρας για υγιεινή ζωή, με σωστή διατροφή, εφαρμογή εμβολιασμών, όχι στην κατανάλωση υλοπνεύματος, με συστηματική άσκηση, διακοπή του καπνίσματος και εξάλληψη του παθητικού καπνίσματος. Νικητές στην έγκαιρη διάγνωση, με προληπτικές εξετάσεις για διάφορους καρκίνους. Νικητές στις θεραπείες κατά του καρκίνου, μέσω της σύγχρονης επαγρύπνησης για τη διασφάλιση αντιμετώπισης και διαχείρισης του καρκίνου σύγχρονα με τις σύγχρονες αντιλήψεις θεραπείας. Νικητές σε όλα τα στάδια της ασθένειας, στην αποκατάσταση και το πένθος, διασφαλίζοντας την ποιότητα ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους, μέσα από τις δωρεάν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, κατοίκων νοσηλευτικής φροντίδας, φυσιοθεραπείας και μεταφοράς. Ευχαριστώ ξανά τους οργανωτές, τα παιδιά του Γυμνασίου Ύψωνα και όλους εσάς που είστε εδώ για να απολαύσουμε μια ξεχωριστή και μοναδική εκδήλωση. Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι. Καλησπέρα σας. Είναι με μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ. Πρωτίστως για το φιλανθρωπικό χαρακτήρα αυτής της εκδήλωσης. Δευτερευόντως, γιατί θεωρώ πολύ σημαντικό να παίρνονται τέτοιες πρωτοβουλίες στα σχολεία μας σήμερα και κατόπιν γιατί δεν θα μπορούσαμε τίποτα να αρνηθώ την ευγενική πρόσκληση του κ. Χάρη Σιακουτή, του Διευθυντή,
ο οποίος ήταν και δικός μου καθηγητής όταν ήμουν στο Λύκειο Πέτρου και Παύλου, πριν από πολλά χρόνια. Αρκετά, αρκετά. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε. Στον υπέροχο αυτό χώρο Πάνο Σολομονίδης θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε τις προτάσεις των μαθητών σχεδιαστών. Μία διαφορετική επίδειξη μόδας με ρούχα που μεταποιήθηκαν και δημιουργίες από ανακυκλώσιμα υλικά. Και επειδή η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, οι μικροί σχεδιαστές προτείνουν μία ολοκληρωμένη κολεξιόν με αξεσουάρ και παπούτσια. Μαζί μας έχουμε την τιμή και τη χαρά να βρίσκεται η Star Κύπρος 2007, Δήμητρα Σεργίου, η οποία θα ξεκινήσει την επίδειξή μας με μία οικολογική δημιουργία. Ένα πολύ ζεστό χειροκρότημα για τη Δήμητρα, παρακαλώ. Μαριάννα Κωνσταντίνου με φόρεμα φτιαγμένο από μαύρο σακούλι
διακοσμημένο με πολύχρωμα τριαντάφυλλα από πλαστικές σακούλες. Προσέξτε τη λεπτομέρεια στα μανίκια και στο κάτω μέρος του φορέματος όπου υπάρχουν εναλλαγές σακουλιών χρώματος ροζ και μοβ. Μια πρωτότυπη δημιουργία φοράει η Μαρίνα Σάβα, μια μεταποιημένη μαξιλαροθήκη. Μετατράπηκε σε φόρεμα, ντύθηκε με σακούλια σε αποκώσεις του κίτρινου και του μαύρου. Έχετε φανταστεί ότι ένα σακούλι μπορεί να σιδερωθεί? Κι όμως η τρικομήτη Στέφανη το κατάφερε. Θαυμάστε το αποτέλεσμα. Κομμένο σε λωρίδες, ενσωματώθηκε πάνω σε φλούδια. Τα εκπληκτικά κορίτσια μας, Θεσσαλίνα Ιορδάνος και Στέλλα Χριστοδούλου, συνεχίζουν με τις δημιουργίες τους από σακούλια. Η Θεσσαλίνα μας μοιάζει με πριγκίπισσα με το ορματικό αυτό της φόρεμα, φτιαγμένο από άσπρες και κόκκινες σακούλες. Στους ίδιους χρωματισμούς κυμαίνεται και η Στελίτσα μας, η οποία έφτιαξε φούστα με κόκκινα και άσπρα σακούλια και φούστα στους ίδιους χρωματισμούς. Μπράβο, κορίτσια. Με δημιουργίες από σκληρά πλαστικά σακούλια εμφανίζονται η Αθηνά Πατριώτη και η Άντρη Παναγιώτη. Η Αθηνά φοράει φόρεμα από μαύρη πλαστική σακούλα, συνδυασμένο με φιόμπους από πλαστικές σακούλες σε ροζ και γκρίζους χρωματισμούς. Η Άντρη φοράει φούστα από πλαστικές σακούλες σε ποικιλόχρωμο συνδυασμό, ενώ το πέτο της διακοσμεί μεγάλο λουλούδι από πλαστικές σακούλες. Από 200 άσπρα πλαστικά σακούλια αποτελούνται οι δημιουργίες των μοντέλων μας Σπύρου Κωνσταντίνας και Σκαναβιά Πολύβορου. Πρώτη η Κωνσταντίνα φοράει φούστα με άσπρα σακούλια, ενώ προσέξτε τη λεπτομέρεια στο κορμάκι της Κωνσταντίνας. Στην προστινή του μεριά είναι διακοσμημένο με μικρά λουλουδάκια φτιαγμένα από σακούλι χρώματος ροζ, ενώ η πίσω του πλευρά είναι ντυμένη με μεταλλικό καπάκι από τα κουτιά των αναψυκτικών και ανάμεσά της περάστηκε κορδέλα από σακούλι χρώματος ροζ. Τα μαλλιά της Κωνσταντίνας στολίζει κορδέλα φτιαγμένη από σακούλια στους πιο πάνω χρωματισμούς και μαζί της ο Πολύδωρος με παντελόνα από άσπρες σακούλες κομμένες σε σχήμα λουλουδιού. Ευχαριστώ, παιδιά. Ένα θερμό χειροκρότημα θέλω για την πραγματικά καταπληκτική επόμενη δημιουργία. Μπροστά σας έχετε ένα φόρεμα που θα ζήλευαν πολλοί οι κοιμώνας. Η Μίνα Παπακυριακού. Να θυμάστε αυτό το όνομα. Ίσως τη δούμε να διαπρέμει στο χώρο της δημιουργίας σύντομα. Το φόρεμα που βλέπετε ράφτηκε με βελόνι στο χέρι, χρησιμοποιώντας περίπου 2.500 μεταλλικά καπάκια από τα κουτιά των αναψυκτικών. Περασμένα διαδοτικά στη συνέχεια μέσα από φούξια με ταξωτή κοκτέιλ. Για το τελείωμα του χρησιμοποιήθηκε ασημή τούλη, το οποίο δέθηκε σε ένα εντυπωσιακό φιόγκο. Η Μίνα ολοκλήρωσε τη δημιουργία της με όμορφα και μοδάτα αξεσουάρ από μεταλλικά καπάκια και χρειάστηκαν πάρα πολλές ώρες σκληρής δουλειάς για να ολοκληρωθεί και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα. Η Μίνα επίσης ασχολείται με τη δημιουργία κοσμημάτων και έχει τη δική της προσωπική σειρά. Παραμένουμε στην επανάκριση μεταλλικών αντικειμένων, το αγαπημένο άθλημα των ανδρών, όπως πολύ σωστά το γνωρίζετε, είναι το ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο και μπύρα πάνε μαζί. Μαζέψαμε πολλά καπάκια από τις μπύρες και η Παντελίνα Ιωάννου εμπνεύστηκε από αυτά και τα αξιοποίησε διακοσμώντας ένα κλασικό κόκκινο φόρεμα με 400 καπάκια μπύρας. Δεν είναι υπέροχη? Περισσότεροι από εμάς έχουμε πια τη μουσική μας σε ψηφιακή μορφή και εκατοντάδες άχρηστα CDs που δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Αυτό σκέφτηκαν η Τροδία Λουκά και ο Κωνσταντίνου Ιωσήφ, οι οποίοι αποφάσισαν να αξιοποιήσουν τα πιο πάνω υλικά. Μπλούζα κόκκινη, με τούλι χρώματος κόκκινο, από κουμπονιέρες ενώθηκαν και σχηματίστηκε το φόρεμα.
Πρωτοβαδία στη συνέχεια έραψε τα άκτιστα CD με τις μεταλλικές λεπτομέρειες πάνω στο τούλι, ενώ διακόσμησε το μπλουζάκι με σπασμένο πληκτρολόγιο υπολογιστή, καθώς και με κομμάτια από σπασμένο CD. Με CD και η δημιουργία του Ιωσήφ, μαύρο μπλουζάκι και άσπρο παντελόνι διακοσμήθηκαν με CD σε γεωμετρικά σχήματα και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Θα τολμούσατε να φορέσετε μία καταστραμμένη παλιά σας ομπρέλα για φούστα? Πώς? Το αποτέλεσμα βρίσκεται μπροστά σας. Η φούστα ομπρέλα, την οποία φορεί η γλυκή Κωνσταντίνα, φτιάχτηκε από μία κατεστραμμένη ομπρέλα. Αρχικά αφαιρέθηκε ο μεταλλικός σκελετός της ομπρέλας και στη συνέχεια περάστηκε λάστιχο στη μέση για να μπορεί να σουρώσει. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ραμμένο στο χέρι κομμάτι του σκελετού της για να της δώσει το κολυμπόθητο από το φούσκωμα και η εμφάνιση της Κωνσταντίνας ολοκληρώνεται με κομμάτι αλυσίδας από ήδη υλικών οικοδομής. Διανύουμε περίοδο ανανέωσης και οικονομίας σε όλα τα επίπεδα, πράγμα που σημαίνει περιορισμένες αγορές νέων ρούχων, παπουτσιών και αξεσουάρ και ανακύκλωση των παλιών με φρέσκες πινελιές. Μη μας πιάνει λοιπόν η μιζέρια, θα καταλάβετε τι εννοώ, με την επόμενη ομάδα μοντέλων μαθητών. Τα μοντέλα μας, Δημητριάδης Πολύδωρος και Χαριλάου Φρίξος, συνοδευόμενα από την Κωνσταντίνου Ανθή, εκμεταλλεύτηκαν παλιές γραβάτες και δημιούργησαν ανανεωμένα κομμάτια. Η γραβάτα είναι ένα αξεσουάρ συνδεδεμένο με την αντρική γκαρδαρόμπα. Ήρθε η ώρα όμως να ανατραπούν τα δεδομένα. Η Άνθη ένωσε 50 γραβάτες που ξέμειναν στα κουλάπια, γραβάτα σε όλα τα χρώματα και σχέδια, σε όλα τα υφάσματα και δημιούργησε αυτό το φόρεμα που βλέπετε, σε συνδυασμό και με την τσάντα που κρατάει. Από την άλλη, ο Πολύδωρος και ο Φρίξος μεταποίησαν πουκάμισα και παντελόνι και τα έδεσαν επίσης με γραβάτες. Μπράβο σας, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από χαρτί. Ενδύματα από υλικά όπως το χαρτί, περιοδικά, εφημερίδες, καρτονάκια, σε συνδυασμό με ύφασμα είναι η τελευταία καινοτομία της μόδας. Τα φορέματα είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από χαρτί σε εντυπωσιακά και πρωτότυπα σχέδια που θα αναρωτηθείτε αν είναι πραγματικά φτιαγμένα από χαρτί. Δείτε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά. Άκρος πρωτοποριακό είναι το πρώτο θέαμα από χαρτί, η Ιφηγένεια Παλαμά. Και μας τρέλανε με τη δημιουργία της, μετάτρεψε τις χάρτινες αυγοθήκες σε ένα εντυπωσιακό ένδυμα συνοδευόμενο από αξεσουάρ στο ίδιο υλικό. Απλά υπέροχο. Οι παλιοί τηλεφωνικοί κατάλογοι. Χρειάστηκε ένας ολόκληρος τηλεφωνικός κατάλογος για να φτιαχτεί αυτό το φόρεμα. Η δόξα σχεδίασε φούστα πλισέ με πολλά επίπεδα και έντυσε την μπλούζα με λωρίδες από σελίδες του καταλόγου αυτού. Για περισσότερο χρώμα στην εμφάνισή της, ολοκλήρωσε το σύνολό της δένοντας πούξια κορδέλα στη μέση, ενώ την εντύπωση κλέβουν τα σκουλαρίκια της από πλαστικό ποτήρι. Φορώντας ένα τέτοιο φόρεμα, θα είστε πάντα στο επίκεντρο της προσοχής. Γίνονται οι εφημερίδες φόρεμα. Υποδεχτείτε την επόμενη ομάδα κοριτσιών, οι οποίες σαν βασικό τους υλικό έχουν την εφημερίδα, ενώ σαν δευτερεύοντα υλικά το ρολό τουαλέτας, τα πόματα των μπουκαλιών νερού και το τούλι. Είναι υλικά που υπάρχουν γύρω μας, παντού, στην καθημερινότητά μας,
και είναι εύκολο να δουλευτούν και να δώσουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Το μόνο που χρειάζεται είναι όρεξη, φαντασία και μια εφημερίδα. Αρχικά η Αλεξάνδρα Δημητρίου συνδύασε την εφημερίδα, το καρτί τουαλέτας και το πλαστικό σακούλι. Αυτό που κέρδισε τις εντυπώσεις είναι το πολύ αεροπλαστική τάπα του νεροκύλου. Και η Άρση Ζερχάρος αξιοποίησε το κυλινδρικό καρτόνι από το ρολό χαρτιού υγείας, βάφοντας το κίτρινο. Για να σε καμαρώσουμε, Άντρη. Άντρη. Συνεχίζουμε με την άλλη στήλη άντρη. Κόκκινα πόματα νερού, συνδυασμένα με κομμάτια επεξεργασμένης εφημερίδας και κόκκινου χαρτονιού, η εμφάνισή της ολοκληρώνεται με μία τσαντούλα σε γεωμετρικό σχήμα που είναι φτιαγμένη με τα πιο πάνω υλικά. Θαυμάστε. Λουλουδάκια με επεξεργασμένη εφημερίδα κέρδισε η Ραφαηλία Αντωνίου στο φόρεμά της, δίνοντας μία γλυκιά αρωματική γεύση στην απόψινή μας καρδιά. Και η ομάδα αυτή κλείνει με τη δημιουργία της Στεφανίας Ξενοπόντος, η οποία συνδύασε καρτόνι με εφημερίδα. Για το καρτόνι επέλεξε από φρόνσες του κίτρινου, του ροζ και του τυρκουάζ. Χειροκροτήστε τα κορίτσια. Ένα τελικάτο ρούχο με μοναδικό σχεδιασμό φοράει διαμάντος καναβιά. Έντυσε ένα κοντό φόρεμα με τσαλακωμένες σελίδες ανακυκλωμένου περιοδικού, και με το χαρτί αυτό έφτιαξε από τη μία μπάλες και από την άλλη έφτιαξε χρησιμοποιημένα πλαστικά βόλ υγειακής χρήσης που τοποθέτησε στην άκρη του φορέματος. Προσέξτε τη λεπτομέρεια στον ένα όμο. Πραγματικά πρόκειται για μοναδικό κουμπί. Μία φούστα υψηλής γραπτικής λανσάρει η Αγάθη Χριστοφόρου με βασικό υλικό, τα περιοδικά και σαν δευτερεύον υλικό, τις πλαστικές γκρίζες σακούλες από κάτω. Στριχογυριστές λωρίδες από σελίδες περιοδικού περιδιλίγονται γύρω από τον γκρίζο σακούλι, με το ίδιο υλικό είναι φτιαγμένη και η μπλούζα. Η εμφάνισή της ολοκληρώνεται με αξεσουάρ για το λαιμό, αλλά και γυναικεία τσάντα φτιαγμένη με τις λωρίδες της. Ευχαριστούμε, Αγάθη. Δείγμα χάρτη της μόδας περιοδικού είναι και η δημιουργία της Άννας Αναστασίου. Το φόρμα αρχικά ήταν ένα παλαιομοδίτικο πράσινο παντελόνι που δεν το χρειαζόταν η Άννα, το οποίο μεταποιήθηκε σε στράπες φόρεμα ντυμένο όπως βλέπετε με περιοδικό. Τα φύλλα του περιοδικού είναι επεξεργασμένα και κομμένα σε λωρίδες και μοιάζουν σαν τρόσκα που παραπέμπουν σε παρέτρια τσάρια. Υποδεχόμαστε τώρα την Ανδρονίκη Γιακουμή, η οποία περπατά στην πασαρέλα με κυρίαρχα χρώματα το φούξε και το μπλε. Η δημιουργία της έχει ως βασικό σχήμα το εξάρτητο. Η έμφαση δίνεται στα σύνολα, μελιτές γραμμές και παιχνίδια ανάμεσα σε χρώματα και γεωμετρικά σχέδια μας θυμίζουν έργα τέχνης. Ευχαριστούμε πολύ. Η μόδα φέτος το καλοκαίρι υποτάσσει χρώμα, πολύ χρώμα, φούξια, κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, τουρκουάζ, με τα χρώματα που εμπίπτουν στις προτιμήσεις σας και κατασκευάζοντας χωνιά από χαρτόνι που τις απέμεινε κατά την φετινή σχολική χρονιά, η Μάριαν Καγκουλή δημιούργησε αυτή την υπέροχη φούστα, κορδί μπροστά και με ουρά πίσω, με αμέτρητα χωνιά, στις αποχρώσεις μαύρου, άσπρου και φούξια. Απολαύστε. Δύο ξεχασμένα μπλουζάκια βρήκε η Άντρια Σκίζα στην δουλάπα της και της ήρθε η έμπνευση να τα μετατρέψει σε φόρεμα. Έραψε τις δύο μπλούζες και δημιούργησε το φόρεμα. Σειρά είχε το εξωτερικό του φορέματος, το οποίο στόλισε ολόγυρα με χάρτινα χωνιά, χρώματος ροζ, μοβ και τυρκουάζ. Αυτό που ονειρεύτηκε η Άντρια έγινε πραγματικό.
Η Άρτεμις Ελευθερίου θα πρέπει να κατανάλωσε πολλές κρέπες για να φτιάξει αυτή τη δημιουργία, η οποία στηρίζεται σε φωνάκια από χάρτινες συσκευασίες κρέπας. Για να φωτίσει και να δώσει λάμψη στη δημιουργία της, έβαλε μερικά φωνάκια σε χρυσό χρώμα, δίνοντας στο φόρεμά της μία λάμψη περαιτέρω. Όπως είναι γνωστό, το χρυσό χρώμα εκπέμπει γοητεία και φυσικά πολυτέλεια. Ευχαριστούμε, Άρτεμις. Όταν στην έναρξη της σχολικής χρονιάς διακοσμούσαν οι μαθητές τις πινακίδες, δεν φαντάστηκαν ότι τα κομμάτια από τις σχόλες που θα ξέβαιναν θα χρησιμεύαν. Κι όμως η Ηλιάνα Κωνσταντίνου έφτιαξε αυτή την πρωτότυπη φούστα χρησιμοποιώντας φούξια και κίτρινες σκόλες. Ένα κομμάτι τουλί κίτρινο που το χρησιμοποίησε ως αποκριάτικη στολή, το έραψε στο κάτω μέρος της φούστας δίνοντας τη σόκο. Θαυμάστε. Και πώς θα σας φαινόταν η κορδέλα για το περιτύλιγμα των δώρων και τα χάρτινα φιωγκάκια που χρησιμοποιούμε για διακόσμηση στα κουτιά δώρων να επαναχρησιμοποιηθούν και να ντύσουν ένα φόρεμα. Κάπως έτσι το σκέφτηκε η Άντρια Τσίτσι και έφτιαξε αυτό το φόρεμα σε φούξια και ασημένιους χρωματισμούς. Ευχαριστούμε, Άντρια. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί να φορέσει το πάπλωμα από το κρεβάτι του και να βγει έξω? Μάλλον τα παιδιά Χριστοδούλου Στέλ και Νικολάου Κωνσταντίνος τα πήρε λίγο ύπνος. Όταν είδαν το ρολόι, σηκώθηκαν βιαστικά και φόρεσαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους. Λανσάρουν μια νέα μόδα από ενδύματα με πάπλωμα. Το χρησιμοποιημένο πάπλωμα, για να μην πεταχτεί, μεταμορφώθηκε στη Στέλλα σε μακρύ φόρεμα από πίσω και κοντό μπροστά, συνδυασμένο με φουλάρι και τσάρτα, ενώ ο Κωνσταντίνος το μεταποίησε σε παντελόνι και γυλαίκο. Δεν είναι υπέροχο? Μήπως κανείς σας σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει το παλιό του τραπεζομάντιλο για φούστα? Η Μαρία Κωνσταντίνου το υλοποίησε και κατάφερε να μας εντυπωσιάσει με μια μακριά στενή φούστα, η οποία φτιάχτηκε από παλιό τραπεζομάντιλο χρώματος κοραλί. Στην πάνω μεριά του φορέματος έφτιαξε πλεξίδες από περισσευγούμενα κομμάτια ύφασμα και τις έραψε για ακόμη πιο εντυπωσιακή εμφάνιση. Ένα καλοραμένο εφαρμοστό φόρεμα επέλεξε να δημιουργήσει η Κατερίνα Σακά, μια παλιά πολυχρησιμοποιημένη πετσέτα του μπάνιου, μεταποιήθηκε σε ένα έρημο φόρεμα για να του δώσει στυλ, τοποθέτησε μια ζώνη φτιαγμένη από ασημόχαρτο και χαρτί υγείας. Προσέξτε τη λεπτομέρεια από μπουκάλι νερού. Αλλάζουμε εντελώς σκηνικό. Τα λουλούδια φέτος είναι πολύ τρέμπι, όπως κάθε καλοκαίρι. Τα φλωράλ φορέματα επανέρχονται δυναμικά στη μόδα. Δεν χρειάζεται να ξεχυθείτε στην αγορά για να τα βρείτε, αφού μπορείτε να τα δημιουργήσετε. Η Αγγελίνα Βασιλείου επανέφερε το λουλούδι όχι αποτυπωμένο στο ύφασμα, αλλά στην πραγματική του μορφή. Λουλούδια που ήταν άχρηστα στο σπίτι ενώθηκαν και σχημάτισαν αυτό το παιχνιδιάρικο αποτέλεσμα. Η κορδέλα στα μαλλιά της την μεταμορφώνει σε αυθεντικό κορίτσι των λουλουδιών. Ευχαριστούμε, Αγγελίνα. Μία καθαρά οικολογική και δροσερή συνάμα δημιουργία από τη Λίδα Γεωργίου. Μπουκάλια νερού σε στρώσεις, συναρμολογημένα με σύρμα και πόματα. Άφωνος μας αφήνει το θέμα με τα σαντάλια της Λίδας. Μπουκάλια νερού τα οποία ποδοπατήθηκαν κυριολεκτικά και δέθηκαν με δέμα γύρω από τον αστράγαλό της. Για να δούμε, καλά το περπάτησε στο πόμα, έτσι? Με χαρά το πήγε στο μπουκάλι. Όλη τη εμφάνιση ολοκληρώνεται με κολιέ από πόματα των μπουκαλιών, καθώς και βραχιόλι από το υλικό που προαναφέρθηκε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Λίδα και να προχωρήσουμε. Δείγμα πράσινης πλαστικής μόδας αποτελεί και το φόρεμα με τις φυσαλίδες αέρα. Κομμάτια από φυσαλίδες αέρα από το περιτύλιγμα διάλειμμα τώρα διαμορφώθηκαν και φτιάχτηκε η μπλούζα και η φούστα της Βικτόριας Δημητρίου εμπλουτισμένα με χρωματιστά λουλούδια. Το σετ ολοκληρώνει και η τσάντα από το πιο πάνω υλικό. Υπέροχη.
πλαστικά ποτήρια, δες τι έκανε με αυτά η Δέσποινα Τσαγκάρη. Έφτιαξε μία μοναδική φούστα. Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Έκοψε πλαστικά ποτήρια πορτοκαλιού και άσπρου χρώματος σε στενές λωρίδες και τα τοποθέτησε στη φούστα. Στη συνέχεια διακόσμησε το κορμάκι της, κόβοντας λουλούδια από άσπρο σακούλι και τοποθετώντας το ενδιάμεσό του κάθε λουλουδιού μικρά στρασάκια. Πάρα πολύ ωραία. Παραμένουμε στο χώρο του πλαστικού υλικού. Η Κωνσταντίνα Αντωνιάδου χρησιμοποίησε διωγγωμένη πολυστερίνη για να φτιάξει αυτή την υπέροχη λουλουδία που βλέπετε. Το φόρεμα στολίστηκε με τούλι σε χρωμαφούξια, δίνοντας μια χαρούμενη εικόνα. Απολαύστε την. Δείτε αυτό το εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα, εμπλουτισμένο με παιδικές πλαστικές μπαλίτσες που ξέμειναν στα ντουλάπια και βάφτηκαν στα χρώματα της εποχής. Ένα κολιέ με μπάλες δεμένες με σκισμένο καλσόν, κοσμεί το λαιμό της Χριστιάνας Γαβριήλ και προσθέτει μια πινελιά θηλυκότητας. Ξεφούσκωσαν ή σας έσκασαν τα μπαλόνια μετά το πάρτι γενεθλίων. Μην τα πετάτε. Αντίθετα, μπορείτε να τα αξιοποιήσετε. Αυτό έκαναν η Αγγέλα Γιοργαλή και η Χριστάλα Στυλιανού. Ένα φόρεμα φτιαγμένο από μπαλόνια. Η Αγγέλα χρησιμοποίησε πολύχρωμα χαρτόνια, τα οποία τα τοποθέτησε κάθετα πάνω στο φόρεμά της, ενώ εντυπωσιακή είναι η ουρά με τούλι στο πίσω μέρος του φορέματος, στην οποία έραψε τα ξεφούσκωτα μπαλόνια. Εντυπωσιακά είναι και τα αξεσουάρ της. Θαυμάστε την. Τα μπαλόνια που χρησιμοποίησε η Χριστάλα για τη δημιουργία της είναι τριβημένα και είναι ραμμένα μεταξύ τους κάθετα. Ένα τέτοιο είδους φόρεμα σίγουρα δεν το φοράει άλλη. Στην πίσω πλευρά υπάρχουν λουλούδια σχηματισμένα από μπαλόνια. Ευχαριστούμε, κορίτσια. Όταν έχεις φαντασία, οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να γίνει υλικό δημιουργίας. Δεκάδες κίτρινα πλαστικά κουταλάκια από πάρτι γενεθλίων στολίζουν το φόρεμα της Ειρήνης Ασαλέμ. Για να σε θαυμάσουμε, Ειρήνη. Το γάλα είναι τροφή ανάπτυξης. Ας γίνει λοιπόν και τροφή αισθητικής μέσα από τα απομινάρια της πόσης του. Το φόρεμα και το καπέλο της Ράνιας του Δελάρη είναι κατασκευασμένα από τα πλαστικά χώματα της συσκευασίας γάλα. Η ποσότητα και τα υπέροχα χρώματά του δίνουν ένα αποτέλεσμα εκρηκτικό. Φόρεμα και τσάντα από σακουλάκια chips δημιούργησε η Νικολίνα Καρόλη. Απλό, αλλά εντυπωσιακό. Προσέξτε τα σκουλαρίκια και τα παπούτσια της Νικολίνας με αληθινά πατατάκια. Εσείς θα τολμούσατε μια τέτοια ενδυματολογική καλοκαιρινή έξοδο. Ξεχωριστά κομμάτια θα απολαύσουμε στη συνέχεια. Κλασικό μαύρο φόρεμα για τη Ραφαέλα Θεοδόρου με γαρνιτούρα από σκηνή σε γήινους χρωματισμούς. Την εμφάνισή της ολοκληρώνουν τα παπούτσια που είναι διακοσμημένα από σκηνή. Ο Αντωνίου Μιχάλης
Με το ίδιο υλικό έχει λύσει τη μαύρη μπλούζα του. Κοιτάξτε προσεκτικά το Μιχάλη. Η προσπινή μεριά έχει μία φατσούλα χαροπή και καθώς θα αποχωρήσει, βλέπουμε μία άλλη φατσούλα. Λυπημένη. Στο σημείο αυτό, ο κύριος Ψάλτης θα πρέπει να αποχωρήσει. Θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε που ήταν εδώ και για την πολύ θερμή έτσι, ανταπόκριση και το χειροκρότημά του. Εγώ σας παρακολουθώ από εδώ. Πάρα πολύ ζεστά. Έτσι το χειροκρότησε τα παιδιά. Αυτό που είδα σήμερα μου έδωσε φαντασία για να δημιουργήσω κι εγώ στο θέατρο την επιθεώρηση τέτοιου είδους φορέματα, τα οποία είναι από χαρτί, τα οποία είναι από σακούλα, τα οποία είναι τα άλλα, αυτό το πολύ χαριτωμένο με τα πουτάλια, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, όλα μου αρέσανε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτή την προσφορά χορηγεί όλοι αυτοί οι κύριοι, έκαναν όλο αυτό τον αγώνα και τα παιδιά μαζί που έχει τη μεγαλύτερη αξία για τους καρκινοπαθείς. Αυτό είναι ένα εύγε και ένα μπράβο για όλους τους κυρίους που ασχολήθηκαν με αυτό για να βοηθήσουν τους καρκινοπαθείς. Εγώ εύχομαι υγεία και ευτυχία σε όλους σας και καλή άνοδο των παιδιών σας στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν μου μένει χρόνος να μείνω, γιατί πρέπει να πάω να κάνω παράσταση. Έχω παράσταση αυτή τη στιγμή, γι' αυτό φεύγω. Συγγνώμη, αλλά δυστυχώς είναι το επάγγελμα πολύ σκληρό και εγώ πολύ αυστηρός σε αυτό που κάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε επίσημη έξοδό σας. Χειροκροτήστε την επιτυχία σας. Το φόρεμα της Ραφαέλας Δημητρίου δημιουργεί ένα άκρος θηλυκό αποτέλεσμα και ταυτόχρονα παιχνιδιάρικο. Ένα απλό άσπρο μπλουζάκι και μια κοραλή φούστα που άνοιξε στη μητέρα της Ραφαέλας, γράφτηκαν μαζί και δημιούργησαν ένα φόρεμα. Στη συνέχεια, το φόρεμα διατοσμήθηκε με μαλλί που ξέμεινε της γιαγιάς της Ραφαέλας από το πλέξιμο σε άσπρο και πορτοκαλί χρώμα. Υπέροχη μπλούζα από μαλλί φορήκε ο συνοδός της Ραφαέλας, Παναγιώτης Γαβρίλ. Ένα θερμό χειροκρότημα για τα παιδιά. Όπως συνηθίζετε, τις επιδείξεις μόδας κλείνουν συνήθως οι δημιουργίες των σχεδιαστών σε νυμφικά φορέματα. Έτσι και η δική μας επίδειξη κλείνει με την εντυπωσιακή δημιουργία ενός μάξι λευκού νυμφικού, δημιουργία της Γεωργίας Γεωργίου. Αρχικά η Γεωργία μετέτρεψε ένα ροζ ζεντόνι που είχε σκιστεί σε μάξι φόρεμα, επενδύοντας το εξωτερικά με ένα κομμάτι τούλι που της είχε περισσέψει στο σπίτι. Στη συνέχεια αποφάσισε να το διακοσμήσει με λευκά πλαστικά ποτήρια που χρησιμοποιήθηκαν σε μια γιορτινή εκδήλωση. Αφού τα έπλαινε, στη
Στη συνέχεια τα έκοψε σε λωρίδες και τα τοποθέτησε πάνω στο φόρεμα. Την ανθοδέσμη της νύφης απαρτίζουν λουλουδάκια που έχουν φτιαχτεί από χρησιμοποιημένα μαύρα καλαμάκια, πλαστικά ροζ ποτηράκια και κίτρινα κόμματα από μπουκάλια γάλακτος. Απολαύστε την, αυτή ήταν η τελευταία μας δημιουργία. Είναι πραγματικά συγκλονιστική, ένα χειροπρόθυμα παρακαλώ. Πιστεύουμε ότι οι δημιουργίες των μαθητών σχεδιαστών έκλειψαν την παράσταση σήμερα, συνοδευόμενες όλες από μοναδικά και πρωτότυπα αξεσουάρ. Εδώ κλείνει η βραδιά. Παρακαλώ όλα τα παιδιά που έλαβαν μέρος να ανέβουν στη σκηνή. Ευχαριστούμε αρχικά όλους τους μαθητές, μαθήτριες, μοντέλα για τις υπέροχες δημιουργίες τους. Και στη συνέχεια όλους εκείνους που έδωσαν την ψυχή τους για αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που μας θυμίσατε με την παρουσία σας και μας στηρίξατε. Ευχόμαστε να το απολαύσετε. Μας, για την ευρηματικότητα, τη φαντασία που είχαν να δημιουργήσουν όλα αυτά τα φορέματα, τα οποία είναι εντυπωσιακά και σίγουρα μας προβλημάτισαν όλους εμάς που είμαστε εδώ, φαντάζομαι και ήδη θα έχουν προβληματιστεί, ότι τα πάντα μπορούμε να τα ανακυκλώσουμε. Ας μην τα κάνουμε φορέματα, αλλά ας τα βάλουμε στους ειδικούς καλάθους που υπάρχουν. Τα πάντα ανακυκλώνονται. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, τους μαθητές μας. Ένα θερμό χειροκρότημα, νομίζω πιο μεγάλο. Όταν το ξεπερνούνε και οι μαθητές τους στη ζωή καλύτερα περνούνε. Τις δυσκολίες που έχουμε να μεταφέρουμε εκτός σχολείου κάποιες εκδηλώσεις. Έτρεξε, όπως είπα στην αρχή, πάρα πολύ, γιατί δεν είναι εύκολο να ετοιμαστούν όλα αυτά που είδατε εδώ μπροστά σας. Γι' αυτό το ετοιμάσαμε μία πλακέτα του ίδιου. Thank you.
Επειδή ξέρω ότι αρέσκουν τα τσαθιστά του κυρίου Άριστου, Άριστε μας ξεσήκωσες, μας έφερε στην πόλη και ανέλαβες προσωπικά και την ευθύνη όλη. Εβούρισες κοτζίποδα και έτρεξες καμπόσο και αν ήταν άλμα επικοντό, νομίζω θα ήταν τόσο. Ευχαριστούμε, Άριστε, πάρα πολύ. Σίγουρα πρέπει να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Σχολή Κομμωτικής και Αισθητικής Queen's Academy. Εγώ πρόσεξα ότι τα χτενίσματα ήταν πολύ συνδυασμένα με βάση το φόρεμα που ήρθαν οι μαθήτριες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ πετυχημένα και τα χτενίσματα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστούμε τέλος όλους εσάς, εκλεκτούς προσεκλητές μας, για όλα αυτά που μας παρουσίασε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας αμίζουν τέλος πάντων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλους τους χορηγούς, το είπαμε από την αρχή, τους προβάλαμε πάρα πολύ. Θα ακολουθήσει η εξίωση, μια μικρή δεξίωση που είπαμε είναι προσφορά του Παπαντονίου, στο χώρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.